Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι ειδικά σε εσάς, γιατί είσαστε ένας από τους βουλευτές που πρόσφατα με επισκέφθηκε στο γραφείο μου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να μου μεταφέρετε την αγωνία των τοπικών εκεί παραγωγικών φορέων για την έλλειψη εργατών γης. Προέρχεστε από έναν νομό που πρωτοστατεί στην πρώιμη αγροτική παραγωγή. Η Αράπετρα είναι περίπου τα μισά θερμοκήπια της χώρας και κάθε θερμοκήπιο, κύριε Κατρίνη, τα έχετε κι εσείς στην Ηλία και στη Μεσσηνία, πιο κάτω στα Φιλιατρά, κάθε θερμοκήπιο χρειάζεται έναν εργαζόμενο περίπου αναστρέμα. Αν μιλάμε ή 1,5, αν μιλάμε όλο το χρόνο, διότι παράγουν όλο το χρόνο, αν μιλάμε για τα 20.000 στρέμματα θερμοκηπίων της Ιεράπετρας, μιλάμε εύκολα για 30.000 εργάτες γης. Άλλοι βουλευτές μου μετέφεραν ότι τα 3 δισεκατομμύρια αξίας παραγωγής του ελαιολάδου στην πατρίδα μας, 3 δισεκατομμύρια με τις τρέχουσες αυξημένες τιμές, κινδυνεύουν να μην μαζευτούν οι ελιές, να χάσουμε 1,5-2 δισεκατομμύρια από έλλειψη εργατών γης. Άρα τα προβλήματα είναι πραγματικά και είναι εδώ. Και οφείλουμε χωρίς ιδεολειψίες, κραυγές ή λαϊκισμούς να δίνουμε λύσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός.